Με σύστια τα πανιά βλέπω γιατί. Γέρασα, μπεμπέκα μου, γέρασα. Ρε, άντε καλέ που γέρασες. Κουνείς από τη θέση σου. Γιατί άμα κουνηθώ από τη θέση μου θα μικρύνω. Άστα, μπεμπέκα, άμα τα κεράκια της τούρτας των γενεθλίων στοιχίζουν πιο πολύ από την τούρτα, πάει γέρασες. Μην το λες αυτό, τα κεριά κρύβηναν πολύ τελευταία. Και οι τούρτες επίσης. Για κοίτα εδώ να δεις τι βλέπεις. Αυτό που έβλεπα και χτες. Και είναι ωραίο αυτό που βλέπεις. Εγώ όταν σε κοιτάζω βλέπω πάντα την αγαπημένη μου ανιψούλα, την Όλγα, το κοριτσάκι μου. Μπεμπέκα μου, είμαι αγαπάς πάρα πολύ, έχεις πάθει καταράκτη. Αυτό που έχεις μπροστά σου είναι μια μεσόκοπη στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Μα γιατί αυτό το ξαφνικό άγχος με την ηλικία σου. Γιατί καθρέφτη έχω και βλέπω. Και όσο σκέφτομαι ότι ο Παύλος όταν έβγαινε για την Αφρική έβησε πίσω ότι ένα μπουμπούκι και τώρα θα βρει αυτό που βλέπω, μου έρχεται μια τρέλα, μου έρχεται. Με συγχωρείς, αλλά σε αυτό φταίς κι εσύ λίγο. Πού έφυγε ο Παύλος για την Αφρική? Όχι, που άφησες τον εαυτό σου να μεγαλώσει. Και τι να έκανα δηλαδή, να έμπαινα στη φορμάλη μέχρι να γυρίσει ο Παύλος? Όχι, αλλά μπορούσε να περιποιήσει περισσότερο τον εαυτό σου. Τι σήμερα η μέρα δεν υπάρχουν γριές. Και αυτές που είναι στα γεροκομεία τι είναι, νέες μεταμφιεσμένες? Αυτές είναι από την εποχή του Παύλου Μελά. Τότε που η κοσμετολογία ήταν πολύ πίσω. Μια ιντρατάν και έξω από την πόρτα. Κι εγώ μια ιντρατάν βάζω. Γιατί κι εσύ από πλευράς περιποίησης είσαι στην εποχή των Μακεδονομάχων. Σήμερα όμως μια γυναίκα μπορεί να διατηρηθεί σαραντάρα μέχρι τα 60 της. Λαδώνοντας το ληξιαρχείο. Όχι, με διάφορα προϊόντα και μεθόδους. Ξέρεις πόσες κυρίες έχουν σταθμεύσει στα 40. Πολλές. Όνου καίστη αριθμός. Για στάκα ρε Μπεμπέκα, εγώ έτσι όπως είμαι τώρα δηλαδή μπορεί να μοιάζω με 35 άρα. Και λιγότερο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δώσεις μάχη με το χρόνο. Μπορώ όχι μάχη με το χρόνο και τη μάχη των καυγαμήλων να δώσω εγώ άμα. Πρόσεξε όμως για να κερδίσεις αυτή τη μάχη. Δεν αρκούν τα καλλιντικά και οι κρέμες. Χρειάζεται εσωτερική πίστη και φλόγα. Πρέπει να νιώθεις μέσα σου νέα. Μπορεί μέσα μου νιώθω νέα. Απόξω μου δεν με πιστεύουνε. Πώς να σε πιστέψουν, Όλγα μου, αφού δεν το δείχνεις? Μα είναι ρούχα αυτά που φοράς. Εγώ για ρούχα τα αγόρασα. Δεν λέω κομψή είσαι, αλλά να, πολύ συντηρητική βρε παιδί μου. Αυτά τα ταγεράκια, τα ντεπιές, σου προσθέτουν χρόνια. Ξέρεις, Όλγα μου, τι πρέπει να κάνεις για να καλύψεις ατέλειες που σου άφησε ο χρόνος? Ναι, να κυκλοφορώ με φερετζέ. Όχι βέβαια, αλλά αφού λες ότι αισθάνεσαι νέα, πρέπει να ανανεώσεις τον τύπο σου, να βρεις ένα πιο νεανικό στυλ που να σε εκφράζει.